στη σκιά των εξελίξεων και των αντιδράσεων που προκαλεί η προκαταρκτική συμφωνία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών με τον Αλέξη Τσίπρα. Πραγματοποιήθηκε το πρωί η συνάντηση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και μέλη της Ιεράς Συνόδου. Είπαμε πάρα πολλά. Δεν θέλω να ξεχωρίσω ορισμένα πράγματα. Γενικά μιλήσαμε για την Ελλάδα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του έθνους και της ελληνικής ιστορίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν κρίνει αναγκαία την αλλαγή του άρθρου 3 του Συντάγματος που αφορά στις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας, όπως μετέφερε στον Αρχιεπίσκοπο κύριος Αυγενάκης. Για τη Νέα Δημοκρατία, συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνει, όχι όμως σε ζητήματα όπως αυτά που αναφέρει το άρθρο 3. Γι' αυτό το λόγο συζητήσαμε σήμερα με τον Σεβασμιότητα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Κρήτης, μεταφέροντας τις θέσεις του κόμματός μας, αλλά και τη διάθεση την οποία έχουμε δείξει κατά το παρελθόν, επανέλαβα και σήμερα, να συνεργαστούμε, να συνοηθούμε, να μιλήσουμε και να δημορφώσουμε μια κοινή θέση. Η Εκκλησία είναι ένα με το λαό και θα κάνουμε κάτι ερήμην του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία έχει καλέσει την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το πώς θα διασφαλιστούν τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ιερέων, όπως και το τι θα προβλεφθεί για την ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης και όσους κληρικούς υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι ιερείς μας είναι σάρκα μας. Δεν μπορούμε να τους πετάξουμε. Ούτε οι κριτικοί είμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας.